Πριν από λίγο πέρασα από το εκλογικό γραφείο του κ. Αμανατίδη, τον συνεχάρη για την νίκη του και τον διαβεβαίωσε ότι θα σταθώ τόσο ίδιος όσο και οι συνεργάτες μου στο πλευρό του, στο δύσκολο αγώνα που έχει να διεκπεραιώσει για το καλό της περιφερειάς μας. Κάναμε έναν όμορφο αγώνα και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνυποψηφίους, όλους τους δυτικομακεδόνες που παρακολούθησαν αυτή την εκλογική διαδικασία με την επαναληπτική εκλογική αναμέτρηση, τη σημερινή, και συμμετείχαν έστω και σε αυτό το μικρό ποσοστό, το 33%, και σε αυτό το αποτέλεσμα. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι από τη νέα θέση που μας όρισαν οι συμπολίτες μας θα σταθούμε υπεύθυνα, γόνιμα και δημιουργικά για να μπορέσουμε και να διασφαλίσουμε όλα τα κεκτημένα της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς έχει πλέον η Δυτική Μακεδονία όλα τα εχέγγυα να απαντήσει θετικά στις μεγάλες προκλήσεις που την περιμένουν, και θα σταθούμε δίπλα στην νέα Περιφερειακή Αρχή να διατηρήσει αυτό τον όγκο της δουλειάς, να μπορέσει να τον διεκπαιρώσει και μαζί, να ενώνοντας δυνάμεις, να τον επαυξήσει για το καλό της περιφερειάς μας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους συνεργάτες, τους συνυποψηφίους που σε αυτό το χρονικό διάστημα δώσαμε έναν όμορφο αγώνα, έναν έντιμο αγώνα, έναν καθαρό αγώνα, προβάλλοντας τις θέσεις μας, τις προτάσεις μας, το πρόγραμμά μας, τη δουλειά μας τα 4 χρόνια, και πάνω απ' όλα υπηρετήσαμε τις ανθρώπινες αξίες που θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να εμπνεύσουμε και τους συμπολίτες μας και να οπλιστούν με όλες αυτές τις ψυχικές δυνάμεις, μαζί με όλα τα εφόδια και τα χέρια που έχουμε διασφαλίσει, για να ανταποκριθούμε στην ανάβαση που μας περιμένει. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμπολίτες μου που όλα αυτά τα χρόνια με εμπιστεύονται, που δώσαν τη δυνατότητα να υπηρετήσω τον τόπο μας από θέσεις ευθύνης, και προστάω ένα μεγάλο ευχαριστώ και μια μεγάλη ευγνωμοσύνη και στους απλούς πολίτες και σε όλους τους συνεργάτες που στέκονταν όλα αυτά τα χρόνια, το 2000, σε αυτή την πορεία, και να διαβεβαιώσω ότι με το ίδιο πάθος και με την ίδια ζέση θα συνεχίσω να αγωνίζομαι μαζί τους για τον τόπο μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και είμαι βέβαιος ότι για τη Δυτική Μακεδονία έρχονται καλύτερες μέρες, τις έχουμε θεμελιώσει, τις έχουμε διασφαλίσει και θα αγωνιστούμε από τη νέα μας θέση για να πετύχουμε τους στόχους μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ.